Καλησπέρα, παιδιά. Άλλο ένα βίντεο στη μοτοκίνηση. Θα ρωτήσετε πάρα πολύ από εσά γιατί κάνουμε μέρα βίντεο. Γενικά έχουν πέσει πάρα πολλά καινούργια project όπω είχαμε πει και με τον Γιώργο. Οπότε βρήκα ένα πολύ μικρό κενό και εγώ και ο Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος ε, ετοιμάζει Πολύ ωραία πραγματάκια αυτή την περίοδο. Θα τα δείτε στο δικό του κανάλι, εννοείται, όχι στο δικό μου. Έχουμε ένα μικρό τσακωμό δικό μου δικό, όπω καταλαβαίνετε. Οπότε στο δικό μου κανάλι τώρα βρήκαμε ένα κενό. Παρακαλέσαμε και τον κύριο Γιώργο να έρθει να μα τραβήξει ένα βίντεο. Αν θυμάστε καλά, πολλοί από εσά, θεωρώ θυμάστε γιατί το, το βλέπω και το βιώνω. Όταν μιλάμε, που όταν κάνω λάθο πέφτεται και μετρώτε και μου λε: Όμω αγκώνα και τα συναφή αντίχειρα και από εδώ και από εκεί. Οπότε είστε, είστε πολλοί από εσά σε θέση να θυμάστε τι είπαμε στο πρώτο βίντεάκι. Θα κάνουμε κάτι γρήγορο αλλά και πολύ ωραίο. Θα κάνουμε ένα QA σύντομο, θα μου κάνει ερωτήσει ο Γιώργο και εμεί σα απαντάμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει εσεί. Έχουμε διαλέξει εμεί κάποια από αυτά, γιατί δεν μπορούμε σίγουρα να απαντήσουμε σε όλα. Και πάμε λίγο να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον Γιώργο. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι από τον Φίβο Γκαρέλη και λέει: Πώ πιστεύετε πρέπει να είναι η σειρά κυβικών και ειδών μηχανή κατά τη διάρκεια τη ζωή του αναβάτη. Και πώ ήταν η δικιά σα. Παιδιά, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ο σωστό ο τρόπο, αλλά σίγουρα και ο πιο ακριβώ, είναι να ξεκινήσει από λίγα κυβικά. Να ξεκινήσει δηλαδή από 125. Θα το βαρεθεί γρήγορα, αλλά θα μάθει πιο σωστά. Μετά από τα 125 να πα στα 250 με 300. Μετά να πα στα 600 και μετά στα 1000. Αυτή είναι η σωστή έκβαση. Αυτό όμω Προποθέτει ότι θα είσαι οικονομικά πιο άνετο και θα μπορεί να το κάνει, γιατί κάθε μηχανάκι που θα αγοράζει, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το αγοράζει καινούριο, γιατί κάθε τέτοιο μηχανάκι θα το κρατάς από 6 μήνε έω ένα χρόνο. Οπότε για να είσαι στα λεφτά σου και να μην χάσει πολλά λεφτά από την αγορά του όταν θα το πουλήσει και θα πα στη μετάβαση, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από λίγα, λίγα, κυβικά για να μάθει να οδηγά σωστά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί αν τώρα πιάσει κάποιο ένα μηχανάκι 600 κυβικά, πάρει για παράδειγμα ένα R6, ένα sbr 600 και δεν έχει ιδέα από μηχανέ, αλλά είναι προσγειωμένο και και και. Υπάρχει πάντα ε, η πιθανότητα να Τύχει κάτι και να μην είναι έτοιμο ούτε στο βάρο ούτε στο γκάζι τη μηχανή να ανταπεξέλθει όπω θα πρέπει. Σίγουρα μπορεί να την πατήσει και με ένα 125, αλλά θα είναι πολύ πιο ανώδυνο θεωρώ, αν με ρωτάτε. Και σε οικονομικό επίπεδο. Και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και στην πράξη σε, σε μορφή ατυχήματο, τα χιλιόμετρα που θα πιάσει. Οπότε, το ιδανικό είναι να ξεκινήσει από χαμηλά και σιγά σιγά να ανέβει σωστά. Δηλαδή μέχρι τα χίλια κυβικά να έχει αλλάξει δύο ή τρία μηχανάκια σταδιακά. Σίγουρα, όπω είπαμε και νωρίτερα, αυτό κοστίζει. Ε, εγώ, λόγω ηλικία, αν το θέλετε τώρα να σα πω και για μένα πώ το έχω κάνει, είχα ξεκινήσει από ένα σκουτεράκι που ήταν 100 κυβικά, ένα Yamaha Signus και πήγαινα σταδιακά μετά πήγα σε ένα SH150, ένα SH300. Είχα και την άνεση, α το πούμε, λόγω του μαγαζιού ότι μπορούσα να παίρνω μηχανάκια οπότε να εξελίσσομαι χωρί να τα αγοράζω, α το πούμε. Αλλά για να, να, φτάσω να οδηγήσω την πρώτη μηχανή που ήταν ένα CPR 600 από ο πατέρα μου με το που το έμαθε πηγαίνει να με σκοτώσει. Υπήρχαν μηχανάκια, παιδιά ήξεραν να οδηγάω όταν έπιασα αυτή τη μηχανή και ήξερα τι μηχανή είχα στα χέρια μου γιατί είναι μια μηχανή η οποία είναι, 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 κάτω από 180 κιλά και είναι πάνω από 120 άλογα. Μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι περισσότερο από ένα μάξι το οποίο είναι τρακό άλλο. η ε, μηχανή δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα αυτοκίνητο ούτε από θέμα ασφάλεια ούτε από θέμα επιδόσεων. Οπότε. Πολύ προσοχή και θεωρώ ότι το σταδιακό είναι το καλύτερο. Επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μα τον Κώστα Θεοδόρου. Ξεκινάω το χόμπι του Enduro παύλα Motocross. Ο εξοπλισμό για να ξεκινήσω ποιο είναι. Ξέρω και θέλω να τα πάρω όλα. Αλλά για αρχή, π.χ. μπότα, κράνο. Έχει τεράστια διαφορά αν θα πα μια Enduro Volta χαλαρή ή αν θα πα σε μια πίστα να κάνει Motocross. Εντάξει, να αρχάριζα, επειδή όλα τα άλματα. Αλλά είναι τελείω διαφορετικό γιατί χρήσα χρήση θα κάνει. Θα πα με μια μηχανή την οποία έχει και πηγαίνει βόλτα στο δρόμο, μια βόλτα στο χώμα χαλαρή. Αν το κάνει αυτό, τότε το κράνο το οποίο έχει το καθημερινό, το μπουφάν που έχει και το παντελόνι θα είναι μια χαρά. Θα θε ένα ζευγάρι μπότε, γάτια θα έχει. Οπότε μια βόλτα, εντουρα, μια εντουράδα στο βουνό θα σε καλύψουν με, ο, με όλο τον εξοπλισμό που θα έχει περίπου το 60-70%. Θα χρειάζεται να πάρει μόνο ένα ζευγάρι μπότε. Όπω παιδιά το είχαμε αναλύσει και σε ένα βιντεάκι με τον Γιώργο. Θα το δείτε και εδώ πάνω. Είχαμε μιλήσει για τις μπότες, γενικά του που είναι πολύ μόδα το, το travel enduro και είχαμε αναλύσει κάποια θεματάκια εκεί. Οπότε, αν θε να το πας κάπως έτσι, είσαι καλά. Αν θε να κάνει όμω καθεαυτό motocross και να είσαι περισσότερο με ένα off-road μηχανάκι motocross και να πηγαίνει στι πίστε και όχι μια βόλτα στο βουνό. Θα χρειαστεί εξοπλισμό που έχουμε κάνει και εκεί βιντεάκι και μιλάμε για τον εξοπλισμό Motocross που θα το δείτε και αυτό εδώ πέρα το οποίο θα χρειαστείς θώρακα, κράνος μότοκρος, μπότες, μάσκα, γάντια, επιγονατίδες, επιαγωνίδες, παντελόνι. Θα χρειαστείς όλο τον εξοπλισμό και εκεί δεν πρέπει να κάνεις εκτός παιδιά γιατί είναι... Απαραίτητα για την ασφαλειά σου. Και είναι πολύ συχνέ οι τούμπε, να πούμε σε αυτό. Και είναι τούμμα. πολύ συχνέ οι τούμπε και δεν λένε κάτι. Δεν πα και λε: Α, έπεσα, α, κοίτα πώ είναι το μηχανάκι. Τροστούμπα τούμπα, όπω έχετε δει και σε βιντεάκι που έχουμε κάνει και με τον Γιώργο, για πλάκα, για χαβαλέ. Οπότε το έχουμε πει και στο βιντεάκι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να είναι πιο ακριβό εξοπλισμό από το μηχανάκι που θα πάρει για το πρώτο σου motocross. Ο εξοπλισμό, παιδιά, σου μείνει το μηχανάκι σε καμία περίπτωση και όλα είναι για την ασφαλειά σου. Οπότε διαχωρίζει την περίπτωση ή βόλτε το εντούρο με τα πράγματα τα που έχει και αγοράσει ενα ένα-δύο έξτρα πραγματάκια να κάνει δουλειά σου ή motocross, κάθε αυτό και αγοράζει τον εξοπλισμό, παιδιά, εξ αρχή και έχουμε κάνει και budget εξοπλισμό γι' αυτό και θα το δείτε αναλυτικότητα. Γιώργος Μπιέλ, θα ήταν ωραίο ένα βίντεο με τον πατέρα του Θοδωρή να μιλήσει για το πώς ήταν η αγορά όταν ξεκίνησε και το πώς έχει αναπτυχθεί με τον καιρό. Πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο βίντεο αυτό όντω. Το είπα έτσι, δεν ήταν κάποια ερώτηση απαντήσεις. Απλά το είπα ότι θα ήταν πολύ θα, ενδιαφέρον. Θα, θα, ήταν ωραίο να κάνουμε κάτι τέτοιο όντω. Ε, βέβαια κάτι να διευκρινίσουμε στα παιδιά που μπορεί να μην το ξέρουν. Ε, να πούμε κάτι γι' αυτό. Ο πατέρας μου όταν ξεκίνησε από το 1975, ε, ασχολιόταν μόνο με το εμπόριο μοτοσυκλέτα. Ήταν από του μεγαλύτερου ε, αντιπροσώπου ε, σε Ιαπωνέζικα μηχανάκια και ω επιτοπλίστων σε Honda και Yamaha στην Ελλάδα. Ε, και περίπου το 2010. Αλλάξαμε άρδιν την όψη τη μοτοκίνηση και από μοτοσυκλέτε πήγαμε στα αξεσουάρ στη συνεργασία μαζί του στην αρχή. Και πλέον εντάξει, έχω αναλάβει κι εγώ αυτό το κομμάτι. <ΣΣ> και σίγουρα την όψη τη αγορά μπορεί να την πει, αλλά περισσότερο από μία ματιά. Εγώ πιστεύω πιο καλά μπορεί να την πει εσύ πλέον τώρα. Δηλαδή, ο πατέρα μου αλλάξει τότε. πάρα πολύ τα πράγματα. Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν έχω τόσο σχέση με τι μοτοσυκλέτε, ενώ εκείνο είχε περισσότερο σχέση με τι μοτοσυκλέτε. Οπότε είναι λίγο διαφορετική οπτική, αλλά ο μηχανόβιο είναι μηχανόβιο. Οπότε αυτό δεν αλλάζει. Οπότε, ωραία και εύστοχη, μου άρεσε η ερώτηση. Θυμίζω και μπορεί να γίνει κάπου, θα το κοιτάξουμε. Θοδωρή, ευθύμιο Κανελόπουλο ρωτάει, Εάν είσαι κάτω από 1,70, τι μπορεί να σε 600 εσέ και πάνω, Γνώμη για αλλαγή από παπάκι ή σκούτερ έω 125 εσέ σε 600 εσέ συν. Με μηδενική εμπειρία, πα σε 1000 εσέ. Οκ, αν είσαι κάτω από 1,70, ε, θα έπρεπε να καθόταν εδώ ο Γιώργο να σα απαντήσει που είναι κατόπιν 70, αλλά τέλο πάντων αυτό είναι μια άλλη είμαι κουβέντα. Είμαι πιο ψηλό από εσένα, ρε <laughs> <laughs> Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα ναι, είναι πίσω από την κάμερα και λέει ότι είναι πιο ψηλό <laughs> από εμένα. Τέλο πάντων, βάλει τα κουνιά πάλι. Ε, φίλε μου, ευθύνη. Αρχικά δεν είμαι εγώ σε θέση ε, να σου πω τι μηχανάκι πρέπει να πάρει αν είσαι ένα 70. Αν θεωρεί ότι ο καθένα μα και να το φτάνει το μηχανάκι με τι μύτε, θεωρώ ότι μπορεί να το οδηγήσει γιατί παίζει τεράστιο ρόλο η ισορροπία. Σίγουρα νιώθει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια αν πατά το μηχανάκι με το μισό πέλμα ή και με ολόκληρο. Θεωρώ, αν έχει τέτοια ζητήματα στο μυαλό σου από θέμα ύψου, και αν σε προβληματίζει κάτι τέτοιο, εννοείται πω πρέπει να πας να καβαλύσει το μηχανάκι και το πάρει βολτά. Όποιο και να σου πει το οτιδήποτε ότι εγώ είμαι τόσο ύψο και το έχω και είναι τέλεια, παιδιά, είναι. Πάρα πολύ υποκειμενική αυτή η ερώτηση. Πρέπει να το δει στην πράξη. Σε καμία περίπτωση θα απαντήσω και στην ερώτηση την οποία είπε. Αυτό που είπα και πριν στην αρχή του βίντεο είναι ότι με μηδενική εμπειρία δεν πα σε καμία περίπτωση σε 1000 κυβικά. Πα σε 600 και φιλευθύμη. Ό,τι σου αρέσει, πηγαίνει και το κάνει βόλτα και βλέπει αν για το ύψο το οποίο είπε και εσύ ότι έχει που είναι 1,70, βλέπει την πράξη αν σου κάνει. Εγώ, α πούμε, τώρα που έχω πάρει ένα τενερέ για παράδειγμα, ο άνθρωπο που το είχε ήταν 170, και είχε αλλάξει και τη σέλα. Είχε βάλει πιο χαμηλή και είχε βάλει και πίσω στην ανάρτηση και μπροστά κάποια link για να το κάνει πιο χαμηλό. Και το ήταν τέλειο ενώ το πάταγε κανονικά ήθελε να, να νιώθει με άλλη ασφάλεια ο ίδιο για εκείνον. Οπότε εντάξει, πάντα υπάρχουν τρόποι να το φτιάξει αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι στην ευχαίρεια δικά σου πάντα να το κάνει μια βόλτα για να δει ότι είσαι εσύ οκ, okay, και όχι τι θα σου πει ο καθένα. Επίση να πούμε ότι ο Μαρκέθ, ο φίλο μα. Δεν ξέρω τι ύψο έχει. Έχει ένα 69, νομίζω ένα 70. και είναι με το ένα πόδι πατάει ας πούμε, κάτω στη μηχανή. Αλλά είναι και πιο γρήγορο οδηγό, έτσι. Είναι και ο πιο γρήγορο οδηγό, παιδιά. Και εντάξει, στο MotoGP πολλοί άλλοι οδηγοί είναι πολύ μηνιών. Πρέπει και να το βάρο παίζει ρόλο. Ακριβώ. Και του εύχομαι περαστικά. Δεν ξέρω αν είδατε, είχε μια πολύ άσχημη πτώση και λένε ότι έχει πάθει μια ζημιά στον εγκέφαλο. Όντω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλά γενικά. Γενικά είναι καλά, αλλά επειδή έπεσε πολύ, έφαγε ένα χάι στον τελευταίο αγώνα, στο δεύτερο αγώνα τη χρονιά πολύ άσχημο. Ε, λένε ότι έχει, φα... έχει πάθει κάποια κρανιοεγκεφαλικέ κακό, α το πούμε Εντάξει, κρανιοεγκεφαλικέ κακό και άλλο στον εγκέφαλο, ρε με τρόμαξε. Όχι, όχι. Και του έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, α πούμε, και στα μάτια συντονίζουν. Έχει... Επόμενη ερώτηση από τον φίλο μα τον Μάκη τον Αντωνέλο. Είμαι λάτρη τη ταχύτητα και θέλω πολύ να τρέξω σε αγώνε ταχύτητα με μοτοσυκλέτε, αλλά δεν ξέρω πώ να ξεκινήσω. Συνεχίστε έτσι. Οκ. Okay. Ε, πώ τον είπαμε, ε, Μάκη Αντωνέλο. Φίλε Μάκη, αρχικά θα σου πω το να τρέξει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να τρέξει ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν το θέλει να μπει σε μια κατηγορία open και να ξεκινήσει. Δηλαδή να πα σε 2-3-4 track day και να αρχίσει να μαθαίνει με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατάλληλη μοτοσυκλέτα. Γιατί προποθέτουν οι αγώνε, όχι τα track day, ότι η μηχανή θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη, να φοράει πολύ να έχει σύρματα ασφαλή στι βίδε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν πα απλά σε ένα track day, είναι ένα κομμάτι παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ κοστοβόρο και η συμμετοχή και μετακινήσει, α πούμε, να πα από Αθήνα στι Σέρε, ένα Σαββατοκύριακο για αγώνα, μαζί με τα Λάσκα και τη συμμετοχή, θέλει και τη διαμονή και τα πάντα. Θέλει μήνυμου 1,5 με χιλιάρικα, που εντάξει, είναι σοβαρό το ποσό, δεν θα το έλεγα. Σαν εμπειρία, αν με ρωτήσει, θα σου λέγανε να το κάνει με χίλια, όπω σου λέγανε να το κάνει με χίλια να κλείσει όταν πάνε και το καλοκαίρι και κανω δυο δύο-τρία event ακόμα και στο Μιζάνο, να μαζέψει λεφτά και να πα να ζήσει ένα όνειρο. Θα σου λέγα το οποίο και εγώ θέλω να το κάνω κάποτε. Νομίζω ότι αν ξεκινήσει και πα σε κάποια track day, θα καταλάβει ακριβώ τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει για να τρέξει και στου αγώνε. Αλλά αν με ρωτά, θεωρώ ότι και στα track day θα περάσει. Το ίδιο και καλύτερα, και θα υπάρχουν και παραπάνω συμμετοχέ γιατί οι αγώνε είναι πάρα πολύ κοστοπόροι. Εγώ να πω να μην το κόψουμε τα φτερά για το χρηματικό, γιατί αν είναι πολύ καλό, υπάρχουν χορηγοί οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν. Ναι. Σίγουρα, αλλά θέλει και πολύ κόπο και διαδρομή για να φτάσει. Και θέλει και θυσία. Το κομμάτι μεγάλη. θέλει και θυσία και θέλει ναι, ναι, και υπομονή, γιατί από εκεί που δεν κάνει το track day, το να πα στου αγώνε είναι πολλά τα σκαλοπάτια τα οποία πρέπει να ακολουθήσει. Αλλά σίγουρα, αν είσαι καλό και έχει ταλέντο. Καλό είναι να το δει και εντάξει. Ε, πιστεύω προχωρά χωρί να σκόβουμε τα φτερά και πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο σου. Επόμενη ερώτηση από το φίλο μα τον Ντάκμα. Ποια είναι η γνώμη σα για τα 600 SE που απλά χάνονται και αντικαθιστούνται από δικύλυνδρα όπω π.χ. Yamaha RO7 ή Απρίλια RS660. Γενικότερα, παιδιά, οι τάσει και η μόδα. Ε, αλλάζουν συνεχόμενα. Δηλαδή βγήκε μια καινούργια κατηγορία 300 κυβικά ή κάτι μεγάλο το 390 που είναι για νέους αναβάτες κάτι ενδιάμεσο ούτε 125 κυβικά ούτε 250 που υπήρχαν με τα παλιά εντουράκια. Ε, γενικά οι τάσει αλλάζουν πάρα πολύ. Ε, Όντω, από τα 600 κυβικά έχουν αρχίσει και βγαίνουν κατηγορίες 700 και 800 κυβικών και V2 μοτέρ που είναι τελείως διαφορετικά. Ε, βέβαια, ένα τετραγύλινδρο 600 μπορεί να συγκριθεί με ένα 660-700 δικύλινδρο. Πάνω κάτω μπορεί να έχει παραπάνω άλογα το τετραγύλινδρο το 600. Είναι και πολλέ εταιρείε που έχουν ε, την τάση πλέον να πηγαίνουν στα τρικύλινδρα, όπω και η Yamaha που είναι πολύ σπάνιο πούμε, για Ιαπωνέζου να το κάνουν. Γι' αυτό και το είχαν ονομάσει, αν οι πιο ψαγμένοι το δείτε, Dark Side of Japan, όταν έβγαλε και το MT09 και μετά και το Tracer το 900. Το είχε βγάλει ότι ήταν η μαύρη πτυχή τη Ιαπωνία. Γιατί ήταν, ήταν μηχανάκια τα οποία τα βγάζαν περισσότερο η τράν, τα βγάζαν άλλε εταιρείε. Ήταν πολύ πρωτότυπο για τη Yamaha να, να το γυρίσει τόσο πολύ. Αλλάζουν συνέχεια και το Tenere, α πούμε, που βγήκε το 700. Παιδιά βγαίνουν συνέχεια καινούργιε κατηγορίε. Και όταν η μία εταιρεία βλέπει ότι δουλεύει, το βγάζει και η άλλη και ούτω καθεξής. Και αρχίζουν και βγαίνουν καινούργια μοντέλα και καινούργια κυβικά Συνέχεια. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Νίκο Κάπα. Ερώτηση για QA. Έχω naked μηχανή. Θέλω προστασία από μέση μέχρι όμω. Να πάρω roost chest protector ή επειδή αυτά είναι για αναβάτε, για χώμα, θα γελάνε και οι πέτρε. Υπάρχει κάτι που να προστατεύει θώρακα και πλάτη για street αναβάτη. Γιατί τα μπουφάν μπροστά δεν έχουν προστασία και η πίσω προστασία του δεν συγκρίνεται με αυτή του root. Το να πάρει όλο όμω θώρακα σίγουρα δεν συνάδει τόσο πολύ στην on-road χρήση σου. Είναι περισσότερο όσο επιτοπλίστων για off-road χρήση. Δεν θεωρώ ότι θα σε κοροϊδεύει κανεί, το έχω δει. Αλλά από θέμα πρακτικότητα, όταν μπαίνει κάπου, μπαίνει, βγαίνει, βάλε, βγάλε, το θεωρώ ότι θα σε ταλαιπωρήσει λίγο. Ε, για καλοκαίρι είναι ένα μπουφάν το οποίο το έχω και εγώ. Θα, θα σα δείξω κάποια μπουφάν σε σχετικό link από κάτω. Το οποίο θα δείτε, παιδιά, κάποια μπουφάν καλοκαιρινά όμω ω επιτοπλίστων που βγάζει και η Ρέβι και η Ντανίζ, τα λέει Armor, τα οποία είναι σαν θώρακα, έχουν και θώρακα και πλάτη μεγάλη και όμω και αγκώνε, είναι δικτυωτά, τα οποία παραπέμπουν πάρα πολύ σε αυτό που είπε εσύ. Ε, τώρα που και πέρα σε χειμερινό μπουφάν το να κάνεις κάτι τέτοιο, σχεδόν πλέον όλα τα μπουφάν όλων των εταιριών, ε, όσο πει το όμως Revit και Dainese, έχουν θήκες για να πάρουν θώρακα ή μπορείς να βάλεις μόνο κόμμα το θώρακα αν δεν έχει θήκη, το οποίο το βγάζει και πολλά χρόνια η Dainese και το κάνει αυτό. Μπορείς να βάλεις μια μεγάλη πλάτη ή να φοράς μια πλάτη κροκόδυλο η οποία είναι ακόμα πιο μεγάλη από την πλάτη την οποία φοράει το μπουφάν. Και μετά είσαι στου ώμου και στου αγώνε. Οπότε νομίζω ότι με κάτι από αυτά τα δύο τα οποία θα σου έχω και στο link από κάτω, τον κροκόδιλο και τη τα καλοκαιρινά μπουφάν τα οποία είναι σαν ένα φλού που το είδε και ο Γιώργος και τρελαθεί που έχει, που έχει όλη την προστασία και είναι σαν θώρακα, αλλά είναι μπουφάν θα είσαι τέλεια. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Ξενίδη Απόστολο. Καλησπέρα από Βέρεια στην τρελή παρέα. Φωτοχρωμική ζελατίνα αξίζει. Είναι τελικά η λύση στο βάλε, βγάλε μια την φημέ και μια τη διάφανη. Παιδιά, φωτοχρωμική ζελατίνα όταν την είχα πρωτοδεί δεν το πίστευα. Είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι πολύ ακριβό. Δηλαδή, κοστίζει από 130 μέχρι 200 ευρώ ανάλογα το κράνο το οποίο. Είναι λίγα τα κράνη γιατί δεν τα βγάζει, δεν τη βγάζει η εταιρεία, τη βγάζει μια εταιρεία η οποία λέγεται Transitions και τη φτιάχνει αυτή για τι εταιρείε κρανών. Βλέπε Bell, βλέπε Σοέι. Α πούμε για, για αυτέ τι εταιρείε, εγώ ξέρω ότι βγαίνει φωτοχρωμική. Δεν έχει τύχει να δω για κάποια άλλη. Ε, αυτή η εταιρεία βγάζει και για πολλά γυαλιά ηλίου η Transitions, ε, η φωτοχρωμική. Από, από, εκεί και πέρα, παιδιά, είναι κάτι το οποίο ναι, αξίζει. Ε, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι ότι επειδή κάνει τριπλή με τετραπλή τιμή μια ζελατίνα σε αξία φοβάσαι με τη γρατζουνήσεις, με την χτυπήσει. οπότε είναι πολύς κόσμος ε, ο οποίος διστάζει να την πάρει και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να τη χαρακώσει και θα κοστίζει όσο κοστίζει το μισό του κράνου. Οπό... Οπότε ναι, αξίζει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο είναι ακριβό. Είναι κάτι όμω που είναι... παίρνει μία και λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Επόμενη ερώτηση από το φίλο μα στον Κλάι. Πώ λειτουργεί ή γίνεται η εγκατάσταση και το κόστο αυτού του γάτζου που μπαίνει στο έδαφο ώστε να περάσει η κουλούρα. Ενδιαφέρομαι απίστευτα πολύ επειδή πιστεύω ότι κάνει την καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, η ονομασία ε, του συγκεκριμένου προϊόντου που ζήτησε για να περνά στην αλυσίδα θα την δείτε και κάτω σε link. Λέγεται ή βάση εδάφου ή η λεγόμενη άγκυρα. Αυτό, παιδιά, δίνει συνήθω ανάλογα το μέγεθο γιατί βγάζουν και οι Άμπου και οι Οξφορντ και μικρά και μεγάλα μεγέθη, ή δύο βίδε με ούπα ή τέσσερι βίδε με ούπα, ανάλογα, τα οποία με το που περάσει, παιδιά, τι βίδε και κάνει τρύπε, ε, σου δίνει μια μπύλια την οποία την καρφώνει, οπότε σου κάνει ένα κέφαλ τη βίδα. Οπότε δεν μπορεί κάποιο επιτίδιο Μόνο με κάποιο τροχό ή με κάποιο τρυπάνι θα κάνει πολυβαβούρα να το λύσει. Απαραίτητη προπόθεση, παιδιά, ότι εκεί δεν θα είναι κάποια πλακάκια τα οποία είναι στον αέρα εκεί που θα το βάλετε. Θα πρέπει να είναι τσιμέντο, α το πούμε, ούτε χώμα. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει αν το σπίτι το νοικιάζει, ακόμα και αν είσαι από κατοικία που το σπίτι σου είναι ιδιόκτητο, αλλά είναι και άλλη έννοια μέσα, θα πρέπει να πάρει, παιδιά, επειδή μου έχει τύχει και εμένα, την άδεια. Γιατί είναι κοινό ο χώρο που θα το βάλει εκεί που θα το βάλει ακριβώ και θα σε βολεύει αν δεν μπορεί να το μετακινήσει συνέχεια να σου επιτρέπουν να το βάλεις και να μην έχει κάποια παρατράωδα. Μην πας το αγοράσεις, τρυπείς, το βάλεις και μετά σου ζητάνε και τα αρέστα και μείνουν και τρύπες και μπλέξεις χωρίς να θέλεις. Είναι κάτι παιδιά που το θεωρώ ότι είναι must γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχεις ή μικρή κολόνα ή κάγκελα και είναι πολύ δύσκολο να βρει κάτι Δεν μα είπε για το κόστο όμω που ρώτησε το βασικό το παιδί. Κοιτάξτε, το κόστο σε ένα μικρό κυμαίνεται από 45-50 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 100. επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μα το Rocket Gang που λέει Γιατί δεν φέρνετε kit κράνη. Λοιπόν, ε, του Rocket Dust, όπω είπαμε, Rocket Gang. Rocket Gang. Ε, δεν ξέρω αν μα παρακολουθεί, αλλά σήμερα μόλι βάλαμε παραγγελία στα και white αυτά κράνη. Και το Σπαργκαρό βγάζει χρωματάρε. Έχουν βγει τα σχέδια του 22. Σίγουρα θα μπείτε και στο site να τα δείτε. Για όσοι γνωρίζετε, να πούμε και κάτι άλλο. Δεν έχουν περάσει ακόμα στο site, οπότε θα μπορώ... δεν θα μπορώ ακόμα να σα βάλω link. Αλλά εννοείται με το που τα παραλάβουμε, θα κάνουμε ένα βιντεά... βιντεάκι εξ ολοκλήρου για τα KY τα κράνη. Είναι πολύ φρέσκα, δεν ξέρω αν τα λένε kit ή KY Εγώ κατά κύριο λέω τα ακούω KY αλλά δεν θέλω να το παίξω ειδήμον αφού δεν το γνωρίζω. Ε, για όσοι δεν το ξέρετε επίση, και τελευταίο, τα White είναι θηγατρική εταιρεία της του Suomi και πολλά μοντέλα είναι και ίδια, αλλάζουν μόνο τα γραφικά. Επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μα τον Ανδρέα που λέει Πώ έχουμε γνωριστεί. Ε, πω, που μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Παιδιά με τον Γιώργο είχαμε δει και τα πρώτα email που μου είχε στείλει. Νομίζω ότι ήταν περίπου αν μα 2017-17. 2017. 17. 17. Mm. 2017. Ε, δεν ξέρω. Μάλλον το άρεσα την πάρα πολύ. Την αλήθεια θα πει, όχι, θα πει να... Θα... την, θα πεις, αλήθεια θα πω. Την αλήθεια, την αλήθεια. Μάλλον το άρεσα πάρα πολύ. Άρχισε και έστειλε mail και έλεγε: Έχω 5.000 συνδρομητέ και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σα και νομίζω ότι θα σα βοηθήσω πολύ και θα μου βοηθήσεις κι εσεί. Βλέπω το πρώτο mail, δεν απαντώ. Ξαναστέλνει μετά από 6 μήνε και λέει: Ναι, γεια σα, είμαι ο Τάδε, είμαι στη Μιτιλίνη, Κάνω βιντεάκια, κάνω αυτό. Έχω 20.000 συνδρομητέ, δηλαδή από 5 πήγαμε στου 20.000, και εγώ δεν τα βλέπα. Τα βλέπα ο Σωτήρης, δεν ξέρω αν στον έχω αναφέρει ποτέ. Ο Σωτήρης είναι πάρα πολλά χρόνια στο μαγαζί. Είναι και αυτό σε ένα κομμάτι μαζί, είναι μια κολόνα του μαζί. Και μου λέει: εσύ, φαίνεται λίγο καγκουράκο, μου λέει. Ασχολείται με τι μηχανέ, μήπω να του πούμε να κάτσε να ασχοληθούμε, του λέω τώρα. Ρε, μου λέει, εγώ θα του πω να έρθει, αν του δώσει ένα για να κάνει giveaway και δεν θα να Για, να σου διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Εγώ, παιδιά, για έναν χρόνο νόμιζα πω τη μοτοκίνηση την είχε ο Τύρι και όχι ο Θοδωρή. Δεν το ήξερα. Εγώ, παιδιά, τον έβλεπα και δεν έδινε σημασία. Μου λέει, γι' αυτό είναι ο Ρόκεντε και λέω. Σιγά, εσύ, Μωριντίβα. Τέλο πάντων, είχε έρθει, είχε να στραφεί με το Σωτήρι μια-δυο φορέ. Ε, του είχαμε δώσει ένα κράμα, το είχε κάνει giveaway, είχε μιλήσει λίγο με το Σωτήρι. Και μετά φανταστείτε ότι πρέπει να έχει έρθει δύο-τρει φορέ και δεν είχαμε γνωριστεί. Είχαμε πει Γεια σου, Γιώργο. Απλά ασχολιόταν, έμπαινε μέσα με ένα υφάκι και έλεγε Πού είναι ο Σωτήρης» Δεν έλεγε Γεια σε κανένα, εντάξει το. Μπορεί και να ντρεπόταν το παιδί, δεν είναι κακό. Ντρεπόβλα, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπος Δεν είσαι, επειδή δεν είσαι, ντρεπόταν όντως μπορεί να μην φαίνεται παιδιά, αλλά ντρεπόταν. Με τα πολλά και τα λίγα μετά από κανένα εξάμεινο, Αρχίσαμε και, μιλάμα, αρχίσαμε και μιλάγαμε και μαζί και από τι να πω, από συγκυρίες διάφορες ξεκίνησε και έγινε όλο αυτό στην αρχή της καριέρας και του Γιώργου ας πούμε και τη δικιά μου γιατί έχουμε εξελιχθεί θεωρώ και εγώ και ο Γιώργος πάρα πολύ από εκείνη την περίοδο. Εγώ να κάνω μια, μια μικρή παρένθεση και να πω ότι τα παιδιά μπορεί να μην το βλέπουν στο κανάλι μου mm. αλλά η μοτοκίνηση έχει συμβάλει σε τόσο μεγάλο βαθμό που πιστεύω ότι ένα 50% τη αύξηση του καναλιού και όλα αυτά που έχω κάνει, τα project που ξαναλέω δεν φαίνεται η μοτοκίνηση, είναι χάρη στη μοτοκίνηση. Εγώ αυτό θα ήθελα να προσθέσω και συνέχισε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό με τιμάει πάρα πολύ. <laughs> έχω ανατριχιάσει λίγο, μπορώ να πω. <laughs> ε, θεωρώ ότι στη ζωή, παιδιά, καλό είναι και να δίνουμε και να παίρνουμε. Και με τον Γιώργο έχουμε αναπτύξει μια σχέση πάνω απ' όλα. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί μπορεί να είναι και λίγο επίφοβο καμιά φορά. Αλλά έχουμε αναπτύξει μια σχέση, παιδιά, μια φιλία πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα έρχονται ευχάριστα και το καλό είναι ότι έχουν και αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να προσπαθεί για κάποια πράγματα και να έχουν αποτελέσματα. Θα υπάρχουν και οι φορέ στη ζωή μα που θα προσπαθήσουμε πολλά πράγματα χωρί αποτέλεσμα, αλλά εκεί δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Οπότε, με τον Γιώργο, παιδιά, από, από διάφορε συγκυρίε, στι οποίε βοήθησε πάρα πολύ και ο Σωτήρη, όπω είπα και νωρίτερα, τον οποίο. Περισσότερα από εσά δεν τον έχετε δει, γιατί δεν έχει παίξει και σε βιντεάκια. Βλέπετε, δεν θέλει να έρθει. Ναι, ε, ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε μια σχέση και αναπτύσσεται νομίζω συνέχεια και προσπαθούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Και εννοείται ε, ότι δεν υπάρχει ταβάνι στο Δεν υπάρχει ταβάνι και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και προ τα έξω και κοιτάμε πάνω απ' όλα να κρατάμε τη φιλία μα και όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα, με, ναι. έρχονται δεύτερα και νομίζω ότι και εγώ και αυτό θα πηγαίνουμε πάρα ένα πολύ. Τα μάτια μα συγκίνησε. Έλα, 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 Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Μπορώ να πω, παιδιά, ότι οι ερωτήσει που μου κάνατε για πράγματα τα οποία ίσω δεν τα γνωρίζατε, όπω και για τον πατέρα μου, για τη σχέση με τον Γιώργο, τα οποία εννοείται δεν καθόμαστε να κάνουμε βιντεάκια. Τώρα ήταν ένα QA, γι' αυτό σα πω ότι θα είναι και ωραίο. Ε, είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε πάλι και μου έρχονται στο μυαλό γιατί με τη ρουτίνα τη δουλειά δεν βρίσκουμε χρόνο να τα συζητήσουμε ούτε να τα αναλύσουμε με τον Γιώργο αυτά τα πράγματα. Οπότε μέσω αυτού του Q&A είπα πράγματα τα οποία είχαμε ξεχάσει και εμείς. Δηλαδή από το 17 μέχρι το 2022 έχουμε, κλείσει περίπου 5 χρόνια. Παιδιά, ο χρόνος περνάει νεράκι. Χαρείτε τον, χαρείτε τον, αλήθεια. Ε, πάνω απ' όλα η ασφάλεια, το κράνος, ο εξοπλισμός. Να περνάτε καλά, να κάνετε βόλτες. Και τα καλύτερα έρχονται στο κανάλι τη μοτοκίνηση. Αυτό έχω να πω. Και τα καλύτερα έρχονται στο κανάλι τη μοτοκίνηση. Τα πάμε και λίγο στο κανάλι του Γιώργου. Θα δείτε και πολλά καινούργια project και στο κανάλι του Γιώργου και στο κανάλι το δικό μα. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι από αυτό που βλέπετε. Θέλω να μα πείτε από κάτω τι άλλα θέλετε να δείτε σε επόμενα βιντεάκια. Ναι, παιδιά, πώ θέλουμε από εσά και τα like και τα share και τα subscribe. Είναι πράγματα τα οποία τα θεωρώ αυτονόητα, αλλά καλό είναι να τα λένε και να τα θυμόμαστε. Γιατί και ο εξοπλισμό είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει κάθε φορά σε κάθε βιντεάκι να το λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Μ' άρεσε το βιντεάκι που ήταν μέρα, ήμουν λίγο πιο ξεκούραστο. Έσπασα τη μέρα μου στα δύο γιατί συνήθω, παιδιά, όταν το κάνουμε βράδυ. Είμαι λίγο πιο. Είσαι για τη δουλειά, ρε φίλος. Είμαι, είμαι λίγο από τη δουλειά. <laughs> έχω τώρα πίνει το καφεδάκι μου. Είμαι πολύ πιο χαλαρό. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά. Η αγάπη σα είναι πολύτιμη. Το λέω και το ξαναλέω και το τονίζω. Ευχαριστώ και τον Γιώργο που έχει συμβάλει σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε και τα είπαμε τα ευχαριστώ μα σήμερα. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.